Αμερικανοτσολιάδες, Ελβετόψυχοι, αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι, ελεύθεροι, πολιορκημένοι επαγγελματίες, ήρθεν η ώρα σας. Δούριος ήχος. Η εκπομπή με τον μοναδικό ακροατή και τις ειδικές ατάκες. Καθημερινά στις 12 το μεσημέρι με τον Τζίμι Πανούση. Δούριος ήχος, με μουσική σαν τη μίγα μες στο σίτι. Avanti Pomolo! Παντιέρα Ρώσα, πόσο ψηλά μπορούν να ανέβουν οι καταθέσεις σου! Πόσο ψηλά μπορούν να ανέβουν οι καταθέσεις σου! Γύρω όλα θλιμμένα, μα δεν με νοιάζει εμένα. Κάτω από την ομπρέλα, έλα, δικό μου σπίτι, τρέλα. Χτυπάνε αλήπητα 15χρονα. Το παιδάκι αυτό το 15χρονο το κλωτούσε όλη η δημιουργία. Μη σας λέω, μη λέτε άλλα. Πόσο ψηλά μπορούν να ανέβουν οι καταθέσεις σου, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κόλος της, ακροατή μου. Του μπάτσου το πιστόλι, είναι μαγικό, βαράει στον αέρα και βρίσκει το ψαχνό. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι είμαι σε δύσκολη θέση, ακροατή μου, σε πολύ δύσκολη θέση. Εσύ και στράπεζες και εγώ κανιβαλίζω τις διαφημίσεις τους στα κατεχόμενα, εδώ στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, που όταν αγριεύουν τα πράγματα γίνονται ματ, μέσα αστυνομικής ταξινόμησης. Από την πηγάδα του Μελιγαλά στη γάδα του Μπάτσου του Φωνιά, που έχει καταλάβει πλέον ότι εκτός από τις σφαίρες του εξωστρακίζονται και οι Μολότοφ. Οι Μολότοφ, οι πέτρες, εξωστρακίζονται. Έχουμε χαρτί εδώ, εισαγγελέα. Το τελευταίο χαρτί του Καραμάν Αλή είναι τα ΚΝΑΤ. Τα ΚΝΑΤ, οι μονάδες καταστολής του ΚΚΕ, που θα αναλάβουν δράση εδώ σε λίγο, από ό,τι μαθαίνω, να καθαρίσουν το Πολυτεχνείο και την Νομική, όπως κάνανε και στο Χημείο. Με το Μαλάμι και την ΕΣΑΚ. Την ΕΣΑΚ. Ήδη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, πρέπει να σου πω, το προβοκατόρικο χτύπημα των μπάτσων κουκουλοφόρων σε γραφείο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και το ηθικό των τραμπούκων του υπαρκτού κανιβαλισμού είναι ακμαιότατον. Ακμαιότατον. Τα παιδιά στην Πάτρα που χρυσαυγίζανε δίπλα στους μπάτσους κάνανε πολύ καλή δουλειά μεταμφιεσμένοι σε αγανακτισμένους καταστηματάρχες. Τώρα θα δούμε και τα παιδιά τα κόκκινα, τα αλλοπαρμένα που έχουν μπερδέψει τον Στάλιν με τον Πούτιν. Και τους Μπολσεβίκους με την ΚΑΚΕΜΠΕ. Αυτοί θα εφορμούμε τα καδρόνια εναντίον των σωματεμπόρων, έτσι του κοινού ποινικού δικαίου του ΣΥΡΙΖΑ, που κρύβονται κάτω από τις κουκούλες. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αράπη μου. Δεν έχουμε δει τίποτα. Κάποιες σκηνές μόνο από τα προσεχώς. Το έργο αρχίζει σε λίγο και είναι αυστηρά κατάλληλο για ανηλίκους. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα σαν τις ψυχάλες. Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά.
Χριστέ και Παναγιά μου. Μια μέρα σαν κι αυτή που χάσα την χαρά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις την καρδιά μου. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή, ματώνεις την καρδιά μου. Όταν σε βλέπω προχερή, στιγμή δεν ησυχάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή, και βαριά να στενάζω. Μαύρη μου κάνεις την ψυχή, την ψυχή, και βαριά να στενάζω. Τα 300 γουρουνάκια του κοινοβουλίου έχουν ταμπουρωθεί στο άντρο της δημοπρασίας και περιμένουν τον κόκκινο λύκο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Έλα όμως που τα φίδια είναι πολλά και φωλιάζουν στον κόρφο των αρσενικών μικροαστείων με την τρύπα στην πλάτη από όπου ξεκίνησε, αν ενθυμίσαι, η θηλυκή μετάσταση, η πλανέφτρα, η βία, η μαμή της ιστορίας. Το γράφει η ακροατή μου ο Ριζοσπάστης, το λέει και ο Άγιος Θεσσαλονίκης ο Άνθιμος στα κηρύγματά του, ότι πίσω από τους νέους της εξέγερσης κρύβονται πράκτορες του διεθνούς συμπεριαλισμού που συντονίζουν την νεολαία μας μέσα από το διαβολικό διαδίκτυο. Το διαδίκτυο του Πενταγώνου του Αμερικάνικου. Ο στρατός των αναρχικών κουκουλοφόρων χρηματοδοτείται από τον, αν θέλει να κρίσω, George Soros. Ο Σόρος, με το καρκινικό επίθετο που διαβάζεται το ίδιο και ανάποδα. Σημεία των καιρών. Φόβος και τρόμος στα επιτελεία όλων των κομμάτων που βλέπουν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους είναι μια στρωμένη δουλειά με παχυλές κρατικές επιδοτήσεις και έρχονται οι κολοαναρχικοί κουκουλοφόροι να τους πάρουν την μπουκιά μέσα από το στόμα. Να σου πω ότι και τα 300 γουρουνάκια μηδενός εξεργουμένου είναι συνυπεύθυνα για το χάλι και τη διαφθορά που μαστίζει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορείς να κάθεσαι απαθής και να τσιρίζεις ξύλινα δίπλα στον Παυλόπουλο που δίνει εντολή στα ΜΑΤ να βαράνε 12χρονα κοριτσάκια. Έλεος. Δεν σε παίρνει πια αριστερό γουρουνάκι να κάνεις την πάπια μες στο πολυτελές υβριδικό λάφυρο που σου χάρισε ο Σιούφας. Και κάλπες να στηθούνε, και κάλπες να στηθούνε που λέει ο Γιώργος, που λέει ο Γιώργος, θα είναι φλαμπέ με ενσωματωμένη αυτοανάφλεξη. Τα εκλογικά μνήματα θα τα φυλάνε πυροσβέστες, ακροατή μου, γιατί η μπάτση είναι κόκκινα πανιά για τους μενόμενους πολίτες. Όλοι εμείς οι ψηφοφθόροι είμαστε σε απόγνωση. Για να σώσουμε το μαγαζί μας, πρέπει να θυσιάσουμε το παιδί μας κατά τα σγραφάς του Μάστριχτ και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Λύσα κακιά στους άμβονες, στην εκκλησία του Δήμιου. Όταν τύχει κάποια μέρα, όταν τύχει να γκρεμίσουνε τα τείχη, οι εργάτες θα χορεύουνε στην πίστα δίπλα στον καπιταλίστα, τραγουδάκια με νοήματα μεγάλα, με ποιότητα και άλλα. Ο τρελός ο μύτης θα απαγγέλει, το πικάπ θα στάζει μέλι, κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου. Στα κουρία θα διαβάζουνε καβάφι, ένας υπουργός θα βάφει τα παπούτσια του εργάτη με βερνίκι,
μια μισή δραχμή το νίκη. Ονομάρχης με παντόφλες και πιτζάμα, σε μια φωτεινή ρεκλάμα, με χαμόγελο τρελό θα διαφημίζει προϊόν που καθαρίζει. Κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου. Κάποια μέρα όταν τύχει όλη η ανθρακορίχη, με τα πούλμαν εκδρομή στη Βουδαπέστη θα μοσχοβολούν ασβέστη. Η κυρία του κυρίου εργοδότη αγκαλιά με τον αγρότη. Όταν τύχει κάποια μέρα, όταν τύχει να γκρεμίσουνε τα τείχη, κι εγώ πολύ θα σ' αγαπώ, μωρό μου. Δεν μας φτάνουν τα βάσανά μας. Έχουμε και τους αγριεμένους τους σάτυρους με τα ενσωματωμένα τα αφαλόμορφα ρόπαλά τους να περιμένουν στη γωνία το Λάκι. Το Λάκι που ετοιμάζει μελομακάρονα από ό,τι μαθαίνω για να γλυκάνει τον Καραμανλή και να μας φλωμώσει στο αφόρητο μελό με τον άδικο χαμό του Αλέξη και τις αψιμαχίες του με τον ημίτρελο δικηγόρο του δολοφόνου. Δεν θα αντέξουμε, ακροατή μου, άλλο κνήτικο στρογγύλεμα και μνημόσυνα πάνω στα σπασμένα μαγαζάκια του τρόμου. Γιατί το καμουφλαρισμένο λιβάνισμα στην εξουσία προκαλεί καρκίνο του πνεύματος. Είναι ανίατος η αρρώστια, πρέπει να αντιδράσουμε. Όχι άλλες λαμπάδες, ακροατή μου, από τα αμερικανάκια της μπλογκόσφαιρας. Την μπλογκόσφαιρα με τα μαύρα και τις λαμπάδες που έχουν μπερδέψει την εξέγερση με τον επιτάφιο. Μαύρα Χριστούγεννα θα κάμουμε. Εγώ, αράπη μου, να σου πω, έτσι δουλεύω και στον ύπνο μου. Λούστηκα από βραδύ στον Ιδρώτα, εχθές, έβαλα το iPod κάτω από το μαξιλάρι και μπήκα στο όνειρο με την κάμερα στο χέρι. Με την κάμερα. Με είχε στείλει, λέει, ο εργοδότης μου στα Εξάρχεια να απαθανατήσω τη δολοφονία του μικρού Αλέξανδρου. Έβλεπα τον μπάτσο με τον πιστόλι να σημαδεύει το μαθητή που έτρωγε σοκοφρέτα και πάνω στην απόγνωσή μου που δεν μπορούσα να επέμβω επειδή κινηματογραφούσα, η κολοτέχνη, κινηματογραφούσα. Φώναξα λοιπόν τον Κώστα Χατζηχρήστο, τον Κώστα του Χατζηχρήστο, που ήρθε με το ποδήλατο του μπακαλόγα του. Μπαίνει ο πεθαμένος κωμικός ανάμεσα στον μπάτσο και το μαθητή και λίγο πριν πυροβολήσει ο μπάτσος, τους κοιτάει και τους δύο και λέει τη γνωστή ατάκα. Ψυχραμένοι είστε? Ψυχραμένοι, γιατί βλέπω μια ψυχρασία μεταξύ σας. Σκάνε στα γέλια θύμα και θήτης, πέφτει το όπλο από το χέρι του μπάτσου, εκπισοκροτεί και η σφαίρα εξωστρακίζεται και χτυπάει το Μητσοτάκι. Το Μητσοτάκι που ξέθαβε κάτι αρχαία από το οδόστρωμα λίγο παρακάτω. Δεν έπαθε τίποτα, πρέπει να πω, ο πρόεδρος, έτσι. Έφυγε με τους αμφορείς παραμάσκαλα και μας ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στα Αμερικάνικα. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι, να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο sole mio, l'abbandonio, l'adione, I love you. Ο mio l'adlatione, via στη via της εξουσίας, I love you. Μαντώνα via. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι
να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Oh, 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 sole mio, la mandonio, la dione, I love you. Oh mio, la della dione, via στη via της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. 14-9-44 από τον ΟΤΕ. Για όλα τα αποτελέσματα των παιχνιδιών ΟΠΑΠ τώρα καλείτε 14-9-44. 14-9-44. Ο αριθμός του ΟΤΕ για όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ αλλά και για λαχεία και υπόδρομο. 14-9-44 για να είστε πάντα κερδισμένοι. Από τον ΟΤΕ. Χρέωση από σταθερό 0,30 ευρώ ανά λεπτό. Χρέωση από κινητό 0,50 ευρώ ανά λεπτό. Με ελάχιστη χρέωση τα 60 πρώτα δευτερόλεπτα και μετά χρέωση ανά δευτερόλεπτο. Πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι καταθέσεις σας? Μηνιαίος προθεσμιακός καταθετικός λογαριασμός Ανεβαίνω με σταθερές ανωδικές επιδόσεις επιτοκίου από 4,20% τον πρώτο μήνα έως και 7% τον 15ο μήνα. Και επιπλέον, μηνιαία καταβολή τόκων και ρευστοποίηση κεφαλαίου ανά μήνα χωρίς ποινή. Προθεσμιακός καταθετικός λογαριασμός Ανεβαίνω. Και δείτε τις καταθέσεις σας στα ύψη. Hellenic Post Bank ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Απλά και ειλικρινά. City 99,5. Άκου ό,τι ζεις. Στην άκρη του βλήματος, οι υπότιτλοι των ειδήσεων με τον Τζίμι Μπαζούκας. Είμαι πολύ μικρός για να πάρω σύνταξη, δήλωσε στους ξένους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός του Βατοπεδίου Κωστάκης Καραμανλής και αποσύρθηκε στη σουίτα του για να δει στην τηλεόραση το Spider-Man 3 και το βιασμό μιας μοναχής του Μιλωνά του φίλου του Ζαχόπουλου. Πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του για την απαραίτητη γονική συνένεση και στη συνέχεια ενημερώθηκε από το Χινοφώτη ότι λύθηκε τελικά η παρεξήγηση των μπάτσων με τους μαθητές που τα βρήκανε και διασκεδάζουν μέχρι πρωία στην Μπέγκη Ζήνα. Ο Υπουργός Παιδείας και Αποχάβνωσης Ευρυπίδης Παιδοβούβαλος έκανε ολονυχτία στο Σταυρό του Νότου με το Χρήστο Χιδαίο και μια νηψιά του Πορτοκάλογλου για έντεχνο ξεκάρφωμα για να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά του σκυλάδικου. Όπως δήλωσε συντετριμένος, δεν θα ξαναπάει στο γήπεδο και θα παρακολουθεί τένις και χόκι επιπάγου ενώ άρχισε εντατικά μαθήματα κολύμβησης σε βόθρο γιατί θέλει να γίνει δελφίνος. Δεν θα ανεβάσει επιθεώρηση φέτος στο Δελφινάριο, αφού εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα όλες τις συνεδριάσεις της Βουλής. Ο Κόκκινος Πάνος, η Σφίκα Παπακώστα και ο σχιζοφρενής Άδωνης με την Πριονοκορδέλα στο Λαρίγκι, αντιμέτωποι με τους κουκουλοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και τους Ιεχωβάδες της Παπαρίγα. Παππού, παππού, ποιος είναι το χερός έρδημος φλαχείου? Αχ, βούλωστο, βούλωστο μαλακισμένο μας, έχεις πάει στα νεύρα. Αν ξεκανα βιβλίο να ξεστραβωθείς, δεν βάζεις γλώσσα μέσα. Το ξέρω, παππούλα, θέλω να δω αν κέρδισα. Τι να κερδίσεις, βρε ηλίθιο, δεν έχουμε λαχεία. Σκάσε επιτέλους. Έχουμε. Τι έχουμε, καλεβούλωστο, θα σου ρίξω χειροβομβίδα. Μεγαλώνω. Τι μεγαλώνεις, θα πρέπει να τα σκοτώσεις από μικρά αυτά πριν μεγαλώσουν. Κοίτα το σκασμένο, 7 ψυχο είναι. Ω, Παναγιά, κι άλλο, κι άλλο. Δεν καταλαβαίνεις. Καχαρίωσε ο σταθμός μας, έχεις πάει στα νεύρα. Να το, το φάγα, το φάγα. Έχω πρωθυπουργό σήμερα, μεγαλεία, μεγαλεία στο Δούριο ήχο. Έχω Κωστάκη, αποφασιστικό με τσαμπουκά, ραφινιώτη ταβερνιάρη, να μας δώσει μερικές γερές φαλιάρες, να ξεκινήσει η εβδομάδα των πόθων του καταναλωτή καλά, να μας μπει το εορταστικό αγκούρι. Εμιλιόρι αγκούρι από Κώστα, κρόνια πολλά.
Ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα, κύριε Κώστα? Το διακύβευμα σήμερα, μάλιστα, περισσότερο από ποτέ είναι η υπευθυνότητα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ? Πρέπει να δεχτούμε αυτές τις αηδίες του τσάρου της δικολαβίας του Αλογοσκούφη με τα τεκμήρια τα αναβαπτισμένα, έτσι τους αυτούς βατοπεδισμούς, τους υπτάμενους Πακιστανούς? Το διανοείστε, κύριε Πρωθυπουργέ, σε τι χάλια τσίρκο συμμετέχουμε? Είναι αδιανόητο, ειδικά σε αυτές τις περιστάσεις, μάλιστα, οτιδήποτε άλλο. Πάρτες. Παναγία, μήπως θα μπορούσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τώρα τις γιορτές να μας δώσετε καμιά δώρο επιταγούλα να τη βγάλουμε, όπως κάνουν οι Γερμανοί, αντί να τα δίνετε τα λεφτά στους τραπεζίτες που τα κάνουν τσιμέντο στην Ελβετία? Δεν έχουμε. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Δεν έχετε. Μη βαράτε. Μήπως η κυβέρνηση έχει κουφαθεί, κύριε Πρωθυπουργέ? Σας έχει κολλήσει κουφαμάρα ο σουφλιάς? Η κυβέρνηση ακούει. Ακούτε. Υπάρχει περίπτωση να μας καταλάβετε, κύριε Πρωθυπουργέ, σε τι λούκι βαθύ έχουμε πέσει? Κατανοεί. Φεύγα. Μας κατανοείτε. Να κάνω και μια ουσιαστική πρόταση, κύριε Πρωθυπουργέ. Μαζέψτε τα και φύγετε όσο είναι καιρός. Το διαβατήριο του Τριανταφυλλίδη του Μπάρμπα σας το έχετε. Πώς την ακούτε αυτή την πρόταση? Υιοθετεί κάθε πρόταση ουσίας. Πάρτα για να μάθεις. Α, έχετε, είστε αποφασιστικός. Έχετε αίσθητο κληρονομικό χάρισμα από το θείο σας. Μπορείτε να ανταποκριθείτε στις δύσκολες περιστάσεις με την οικονομική κρίση που θα έρθει το Γενάρη και θα κλείνουν τα μαγαζιά το ένα μετά το άλλο. Ανταποκρίνεται σε κάθε εφαρμόσιμη δράση που υπηρετεί το συλλογικό καλό. Αχ, Παναγία. Θέλουμε τσαμπουκά, κύριε Πρωθυπουργέ, να χτυπάτε το χέρι στο τραπέζι, να μας ψαρώνετε, να λέτε τις ίδιες κλισεδιές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές Ελλήνων. Να μας πετάτε το μπαλάκι ότι εμείς φταίμε για τα χάλια της χώρας. Δεν εφησυχάζουμε ούτε μία στιγμή. Ναι. Να σε δω να γδύνεσαι τώρα, κοράκι. Αχ, έτσι να γίνεις λίγο πιο τολμηρός. Το δόγμα της πεθαμένης ιστορίας, το Ευαγγέλιο του Φουκουγιάμα, ότι δεν υπάρχουν αριστεροί και δεξιοί, ότι είμαστε όλοι ίσοι, έτσι, όλοι μια γροθιά δούλοι και αφεντικά, η αίσθηση αυτή κοινωνικής ευθύνης είναι ίδια σε όλους, κύριε Κώστα? Όλοι έχουμε την ίδια αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Όχι. Έχουμε, Κώστα, τους ίδιους στόχους, έτσι, να χτίσουμε όλοι, θέλουμε 53 σπίτια όπως ο Βουλγαράκης, πέτρινα χωριά όπως ο Φόλιας, να πηδάμε από τα μπαλκόνια, έτσι, να πηδάμε σαν βουροκόμενες όπως ο Ζαχόπουλος, να βγατίζουμε τα παγκάρια του διαβόλου, όλοι αυτά θέλουμε. Στόχος όλων είναι κοινός. Κάνει οικονομία. Κάνετε λίγο οικονομία. Έχετε κάνει καθαρισμό θέσεων ή θα μπερδέψετε τις λούτσες με τις βούρτσες, τις γαρδούμπες με τα σούσι, τον καρβέλα με τον μπουτσίνι? Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Πάρτες. Πάρτες. Αμάν, Παναγία μου, πολύ σφαλιάρα. Ελπίζετε σε κάτι καλό, κύριε Πρωθυπουργέ, είσαστε εντελώς απελπισμένος? Και αν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν μας λέτε και εμάς τι χάπια παίρνετε να τα πάρουμε και εμείς να γίνουμε ανέστητοι? Η δικαίωση της προσπάθειάς μας είναι σίγουρη. Πάρτες. Τι θα ορίσει, κύριε Κουστά, ο αδούλωτος ελληνικός λαός με τα φαρμάκια που τον κερνάτε? Αυτό που θα ορίσει τελικά τις επιλογές της κοινωνίας είναι η σύγκριση ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ανευθυνότητα. Πάρτες. Αχ, Πάναγε. Ποιος κερδίζει τελικά την εμπιστοσύνη του κόσμου? Το τακίμι του Εφραίμ, ο φίλος του Ζαχόπουλου, το φιλεράκι του Φόλια, ή η ορδινάτσα του Δούκα, ή ο σαρδαμοποιός ο ποδηλάτης με το μουστάκι? Αυτός που κερδίζει τελικά, ναι, την εμπιστοσύνη του κόσμου, ποιος δεν είναι, είναι εκείνος που τάζει περισσότερα. Αχ, Παναγία μου. Πώς θα περιγράφατε, κύριε Πρωθυπουργέ, τον εαυτό σας με λίγα λόγια, έτσι? Αν είσαστε ένας άλλος, ας πούμε, ποιος θα ήσασταν? Είναι εκείνος που μπορεί να βγάλει τη χώρα με ασφάλεια, με προοπτική, από το εκρηκτικό τοπίο της διεθνούς κρίσης. Κόκκινε, ναι, δεν θέλω να δει ο κόσμος το φιστίκι μου. Λέει το παλιό σκύλο, τον κακό του τον καιρό, λέει, αυτό λέει. Στα τέσσερα προσεύχεται ο Πρωθυπουργός. Τα χείλη μου για σένα, ναι, λέει.
ΑΔΕΦΗ Θόδη, με αυτή τη ρημάδα τη βουλευτική ασυλία δεν μπορεί να βρεθεί ένας με στοιχειώδη τσίπα να ρίξει ένα γιαρουτάκι στα φασιστοειδή που δίνουν εντολές στους μπάτσους να χτυπάνε μικρούς μαθητές. Η εξευτελιστική επιτροπή σας μάρανε με τα μπερδεμένα πορίσματα. Τη χαρά του Εφραίμ. Σαλάμ αλέκουμ αλαβάνουμ. Στην κοιλιά του κούφιου μου αλόγου φιλοξενήθηκαν οι συνάδελφοι Σωτηρία Αμπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, Αλέξανδρος Γκούβερης, Παντελής Θαλασσινός, Γιάννης Λογοθέτης,